Θυμάμαι παλαιότερα λέγανε ότι η λογική σταματάει έξω από το στρατό. Τώρα μου φαίνεται θα πρέπει να λένε ότι η λογική σταματάει έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Και το λέω αυτό με τον τρόπο τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί και με τον μπαράζ τροπολογιών. Και μάλιστα όχι μόνο μπαράζ τροπολογιών, αλλά και με ένα τέτοιο τρόπο τον οποίο εκβιάζει την ψήφο των υπόλοιπων κομμάτων. Δεν μπορεί για παράδειγμα να έρθει μια τροπολογία η οποία να έχει 4 κεφάλαια και 17 άρθρα. Τι τροπολογία, αυτή είναι νομοσχέδιο. Ρυθμίζει μια σειρά ζητήματα. Σε κάποια μπορεί να συμφωνείς, σε κάποια άλλα μπορεί να διαφωνείς. Δεν μπορείς να ψηφίσεις ξεχωριστά. Το τι συμφωνείς και τι διαφωνείς. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα εκφραστεί η ψήφος των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΚΚΕ στην προκειμένη περίπτωση. Και στο τέλος θα βγαίνει και θα λέει η κυβέρνηση την τάδε, το τάδε μέτρο δεν το ψήφισε το ΚΚΕ. Γιατί ήταν σε μια τροπολογία σκούπα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Το θέτουμε συνεχώς στο Προεδρείο της Βουλής. Θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα και όλο το ίδιο και χειρότερα. Δηλαδή, 4 κεφάλαια σε τροπολογία και 17 άρθρα που δεν έχουν και επίγοντα χαρακτήρα. Να καταλάβουμε αν κάτι έχει επίγον χαρακτήρα και βέβαια να το κουβεντιάσουμε. Αλλά τι επίγον έχει η δημιουργία και η σύσταση του παρατηρητηρίου ρευστότητας που έπρεπε να έρθει σε τροπολογία. Μα είναι δυνατόν. Δεν θα μπορούσε να έρθει κανονικά να συζητηθεί, να τοποθετηθούν όλοι και να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Πρόκειται δηλαδή για μια απαράδεκτη μεθόδευση της κυβέρνησης. Και που κάπου φτάνει στα όρια. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι στις δύο τελευταίες πολυτροπολογίες που κατατέθηκαν δεν μπορούμε να τις ψηφίσουμε και θα καταφύγουμε στο παρόν. Και το λέμε εκ των προτέρων. Γιατί ρυθμίζουν εντελώς άσχετα μεταξύ τους ζητήματα στα οποία υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση. Άλλα θα μπορούσαμε να τα δεχτούμε, αλλά δεν τα δεχόμαστε. Είμαστε αντίθετοι. Και το λέμε αυτό προκαταβολικά, γιατί ακριβώς δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί άλλο έτσι. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι της κυβέρνησης και του Προεδρείου της Βουλής. Δεύτερο ζήτημα. Βεβαίως τοποθετήθηκε αναλυτικά η συγκήτριά μας στα ζητήματα που αφορούν νομοσχέδιο, γιατί επί της ουσίας δεν μιλάμε για νομοσχέδιο πλέον. Μιλάμε για διαφορετικά νομοσχέδια. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, βεβαίως έκανε τοποθέτηση η συγκήτρια και αναφέρθηκε αναλυτικά στις διατάξεις που αφορούν το σώμα του νομοσχεδίου εκτός από τις τροπολογίες. Εγώ θα μείνω σε ορισμένα γενικότερα συμπεράσματα. Πρώτο ζήτημα. Σε σχέση με την πάταξη του λαθρεμπορίου. Το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό. Ήμουν νιός και γέρασε. Και έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις, όχι μόνο όσο είμαι βουλευτής, αλλά και πριν. Και όλοι ότι φέραν καινοτόμα μέτρα που θα πατάσαν το λαθρεμπόριο και το χορό των εκατομμυρίων. Και ένας άλλος αναφέρθηκε στα πόσα δισεκατομμύρια απώλειες υπάρχουν από το λαθρεμπόριο. Τα αποτέλεσμα όλων αυτών των δεκαετιών, ποιο ήτανε, μάλλον διευρύνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων που καταφεύγουν στο λαθρεμπόριο και προστίθονται και νέα εμπορεύματα στο λαθρεμπόριο. Από αυτήν την άποψη πρέπει να παταχθεί το λαθρεμπόριο, βεβαίως, λέει το ΚΚΕ. Αλλά για να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση και για το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί, πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ζητήματα. Πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, τους βασικούς παράγοντες. Πρέπει να δούμε το κίνητρο μιας επιχείρησης να καταφύγει στο λαθρεμπόριο. Και το κίνητρο ποιο είναι, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Γιατί ο άλλος μια επιχείρηση κάνει λαθρεμπόριο, για να έχει περισσότερα κέρδη. Άρα το κέρδος είναι το κίνητρό της. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι το λαθρεμπόριο αποτελεί παιδί του συστήματος που καθαγιάζει και μετατρέπει σε υπέρτατο νόμο λειτουργίας της οικονομίας στο καπιταλιστικό κέρδος. Και βέβαια αυτό το κέρδος επιτυχάνεται με πολλαπλούς τρόπους. Και νομιμοφανής και μη νομιμοφανής. Γιατί επί της ουσίας το κέρδος προκύπτει από την απλήρωτη εργατική δύναμη. Είναι η φαρπαγή του ιδρώτα του εργαζόμενου επί της ουσίας. Άρα δηλαδή δεν μπορεί η υπόθεση του κέρδους να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση συνολικά της εργατικής τάξης.
Δεύτερον, ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το λαθρεμπόριο? Ποιο είναι το πεδίο άνθησης του λαθρεμπόριου? Το λέμε εμείς πολύ καθαρά και μάλιστα έχουν πει και πάρα πολλοί φορείς. Το πεδίο άνθησης του λαθρεμπορίου είναι το βάρος, είναι το εύρος του φορολογικού βάρους. Όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική φόρη κατανάλωσης και ο ΦΠΑ σε μια σειρά ειδικά εμπορεύματα, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κίνητρο κάποιος να κάνει φοροδιαφυγή. Γιατί άμα η φόρη ήταν μηδενική, τότε δεν θα είχε και κανένα λόγο να κάνει λαθρεμπόριο. Ή θα υπεριοριζόταν πάρα πολύ ο λόγος για τον οποίο θα κατέβηκε στο λαθρεμπόριο. Αλλά τι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τι είναι ο ΦΠΑ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φορολογία. Η κατεξοχήν αντιλαϊκή φορολογία που πέφτει πάνω στα λαϊκά εισοδήματα ανεξαρτήτως επίπεδου και ύψης εισοδημάτων. Πέρα από τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, για παράδειγμα, το πετρέλαιο μπορεί να το παίρνουν αφορολόγητο εφοπλιστές. Άρα δηλαδή δημιουργεί ένα έξτρα κίνητρο μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Άρα λοιπόν οι παράγοντες είναι το βάρος του φορολογικού. Και εδώ βλέπουμε να μπαίνουν και νέα εμπορεύματα σε αυτή τη λίστα. Παλιά ξέραμε ότι ήταν τα καύσιμα, ήταν το ενόπνευμα ή ο καπνός. Τώρα μπήκε και ο καφές. Γιατί μπήκε ο καφές? Γιατί έβαλε ειδικό φόρο κατανάλωση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον καφέ για να αυξήσει τα έσοδα μέσα από την υπερφορολόγηση της λαϊκής οικογένειας. Και μιλάμε σήμερα για λαθρεμπορείο καφέ και μια σειρά άλλα ζητήματα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς εκτιμάμε ότι όσες συζητήσεις και αν γίνουν στο Κοινοβούλιο, όσα μέτρα και απαρθούν, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ μηδενικό. Θα αποτελέσουν άνθρακες ο θησαυρός. Και θα ξαναρθούμε πάλι μετά από μερικά χρόνια να συζητάμε το ζήτημα το πώς θα αντιμετωπιστεί η υπόθεση του λαθρεμπορίου. Και επειδή ακριβώς είναι άμεσα συνυφασμένο με το φορολογικό σύστημα, αλλά και με το άρθρο 40, το οποίο υπάρχει μέσα στο σώμα του νομοσχεδίου, εμείς το λέμε καθαρά, είμαστε αντίθετοι με το άρθρο 40. Και είμαστε αντίθετοι γιατί ακριβώς αποτελεί ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα μετατροπής της Ελλάδας σε φορολογικό παράδεισο. Απαράδεκτο ως άρθρο. Γιατί είναι απαράδεκτη κατά τη γνώμη μας ο επιθετικός προσδιορισμός που τα άλλα κόμματα δίνουν στο φορολογικό σύστημα. Τι πρέπει να είναι το φορολογικό σύστημα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ανταγωνιστικό. Αλήθεια. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό, ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα? Επί της ουσίας δηλαδή να θωρακίζει το φορολογικό σύστημα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό σημαίνει. Άρα δηλαδή να μειώνεται όλο και περισσότερο τα όποια ελάχιστα φορολογικά βαρύ έχουν οι επιχειρήσεις. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Και μάλιστα κατά από ποιες συνθήκες, που και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνυπεύθυνος που τις έχει συνδιαμορφώσει αυτές, κατά από συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αφήστε τώρα που υπάρχει αυτό το περιθώριο λόγω της πανδημίας. Αλλά έχουμε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωζώνη και κάτω από συνθήκες πρωτογενών πλεονασμάτων που πρέπει να έχουμε για να είναι βιώσιμο το κρατικό χρέος. Και που αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα με την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ φτάνουν μέχρι το 2060. Τι σημαίνει λοιπόν ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα σε τέτοιες συνθήκες? Ότι οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν όλο και λιγότερα και οι εργαζόμενοι, ο λαός, θα πληρώνουν όλο και περισσότερα. Γιατί τα έσοδα πρέπει να είναι δεδομένα. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να είναι δεδομένα, ή διαφορετικά θα μειώσετε ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές δαπάνες. Γιατί τις δαπάνες τις οποίες κάνετε στους επιχειρηματικούς ομίλους δεν τις μειώνετε. Αντίθετα, τις αυξάνετε. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να διαλέξει ο λαός κάτι με ποιο τρόπο θα θυσιάσει την ικανοποίηση μιας αναγκών. Και τώρα έρχεστε και λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο αποτελεί και κίνητρο το άρθρο 40 που επί της ουσίας αφορά μεγαλοστελέχη επιχειρηματικών ομίλων και πολυεθνικών, θα αποτελέσει κίνητρο επιστροφής των νέων επιστημών που φύγαν στο εξωτερικό. Σοβαρά μιλάτε? Πώς θα αποτελέσει κίνητρο όταν το καθεστώς κάτω από το οποίο δουλεύουν οι νέοι επιστήμονες είναι καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας ή με 700 ή και λιγότερα ευρώ το μήνα? Και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό το μέτρο το οποίο πήρατε όταν μιλάμε για ένα μισθό της τάξης των 700 ευρώ το μήνα? Μα είναι αφορολόγητο αυτό. Άρα λοιπόν, είτε δώσεις αυτό το κίνητρο, είτε το δώσεις, δεν έχει κανένα λόγο ο νέος εργαζόμενος να επιστρέψει κάτω από αυτές τις συνθήκες ο νέος επιστήμονας. Εργασίες τις οποίες διαμορφώνεται.
Άρα επί της ουσίας με πρόσχημα αυτό θέλετε να συγκαλύψετε ότι αυτό το κάνετε για τα μεγαλοστελέχη των πολυεθνικών. Γι' αυτό το κάνετε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής γιατί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν αφορούν τον Έλληνα εργαζόμενο. Άλλο τρόπο φορολόγησης ο ένας και άλλο τρόπο ο άλλος. Από πού και σπου. Μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στον τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης. Για την ίδια εργασία και για το ίδιο εισόδημα. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα. Τι θέλετε να διαμορφώσετε λοιπόν. Ένα ακόμη πιο άδικο φορολογικό σύστημα. Και επί της ουσίας, έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία αυξάνεται όλο και περισσότερο, καταφεύγει όλο και περισσότερο στην έμεση φορολογία. Να αναφερθώ και στις υπόλοιπες δύο τροπολογίες. Πρώτον, όσον αφορά το πλαφόν στις τιμές. Η τροπολογία αυτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Καταρχάς, μετά από 8 μήνες έρχεται η κυβέρνηση να πει τι, να επιβεβαιώσει το όριο κερδοσκοπίας το οποίο γινόταν από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα όσον αφορά τα τεστ. Είχαμε ένα τεράστιο όριο κερδοσκοπίας και η κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα. Και σήμερα, με αυτή την τροπολογία καθορισμού πλαφών, τι έχει μπαίνει. Μπαίνει σε μια νέα διαπραγμάτευση με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για το που θα καθοριστούν οι τιμές. Το είπε λίγο πριν ο κύριος Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός. Ότι θα συζητήσουμε, λέει, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το πώς θα καθορίσουμε τις παράπλευρες εργασίες. Για να βγει ο τελικός καθορισμός της τιμής. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει, σε ένα νέο παζάρι. Διαπραγμάτευση με τους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Εμείς ως ΚΚΕ τι λέμε. Ως ΚΚΕ λέμε ότι θα έπρεπε όλα τα τεστ να είναι δωρεάν, να γίνει μαζικός έλεγχος του λαού, των εργαζόμενων πρώτα και κύρια, των υγειονομικών και να είναι δωρεάν όλα αυτά τα τεστ. Και όχι να μπαίνουμε σε ένα παζάρι διατίμηση. Και αυτό σημαίνει τι σημαίνει. Σημαίνει επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα, άρα και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Και μια και συζητάμε αυτά τα ζητήματα της πανδημίας και γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τα διπλά βιβλία, για τη διαφάνεια των στοιχείων, όσο η κυβέρνηση δεν δίνει πλήρη εικόνα της κατάστασης, τα ερωτηματικά παραμένουν. Ένα. Και βεβαίως δεν είναι απλά και μόνο ο τρόπος καταγραφής των κρουσμάτων του κορονοϊού. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, θα υπάρξει ενημέρωση και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για το πού εντοπίζονται σε χώρους εργασίας κρούσματα. Εδώ υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες συνδικαλιστών, ιδιαίτερα στο χώρο του εμπορίου και κυρία στα σούπερ μάρκετ, ότι υπάρχουν μια σειρά κρούσματα στα οποία δεν λαμβάνονται μέτρα. Προφύλαξη των υπόλοιπων εργαζόμενων, κάτω από την άρνηση της ίδιας της εργοδοσίας. Σε αυτό θα υπάρξει μέτρο γνώσης, διαφάνειας και προστασίας των υπόλοιπων εργαζόμενων. Θα υπάρξει διαφάνεια και ενημέρωση για το πώς οι γιατροί ήδη είναι εντοπισμένα κρούσματα με κορονοϊό. Θα υπάρξει διαφάνεια για τις ελλείψεις που υπάρχουν και τα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία, που όταν βγαίνουν συνδικαλιστές, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και τα αναδεικνύουν, υπάρχει ο κίνδυνος των διώξεων ή τους απειλούν με διώξεις. Τέτοιου ζητήματα θα αντιμετωπιστούν επί της ουσίας, αν θέλουμε να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και την απάντηση. Και θέλω, θα πάρω και λίγο από τη δευτερολογία μου, έχω πάρει ήδη, θα ολοκληρώσω, να μιλήσω για την τροπολογία για τα ΕΛΤΑ. Για την τροπολογία για τα ΕΛΤΑ. Αυτή η τροπολογία αποτελεί ένα ακόμη κρίκο στη μακροχρόνια διαδρομή συρρήκνωση του έργου των ΕΛΤΑ, ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και ιδιωτικοποίησής του. Και βγαίνουν σήμερα θυγόμενοι, υποτίθεται και ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΚΙΝΑΛ, να πει ότι δρομολογείται μια διαδικασία απαξίωσης των ΕΛΤΑ. Πόσα καταστήματα των ΕΛΤΑ κλείσαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Πόσα κλείσανε. Πού συρρυκλώθηκε το έργο. Ποιος ευθύνεται το ότι δεν εξυγχρονίστηκαν τα ΕΛΤΑ.
Ευθύνονται οι εργαζόμενοι, αυτοί που ασκούσαν τη δίκηση, δηλαδή η κυβέρνηση. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση, πατώντας και σε υπαρκτά ζητήματα, και λέει ότι το πρόβλημα εξορθολογισμού των ΕΛΤΑ είναι πρώτο και κύριο το η μισθολογική δαπάνη, που είναι, λέει, το 61% της συνολικής δαπάνης που έχουν τα ΕΛΤΑ. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Και τι θέλετε να κάνετε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως νέα μέτρα σε βάρος των εργαζόμενων. Αλλαγής, κατάργηση επιτυχίας της συλλογικής σύμβασης, σε μια εποχή που συζητιέται η υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Κατάργηση επιτυχίας της συλλογικής σύμβασης, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, εθελούσιες απολύσεις, εθελούσιες εξόδους ονομάζεται, απολύσεις επί της ουσίας είναι ενός μεγάλου τμήματος του προσωπικού, περίπου 2.000. Και όλα αυτά για να δημιουργήσετε τι? Ένα νέο εργασιακό καθεστώς που θα το χαρακτηρίζει η ανασφάλεια των εργαζόμενων, το πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό, για να μπορέσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και της εξυγίανσης της πρώτης της επιχείρησης να παραδοθεί στον ιδιώτη, να ιδιωτικοποιηθούν τα λεπτά. Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο. Γι' αυτό λέμε ότι το φέρνετε κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, για να ολοκληρώσετε το έργο που αφήσαν οι ημιτελές οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτήν την άποψη εμείς είμαστε καθαροί. Ζητάμε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη τροπολογία, γιατί είναι σε βάρος και των αναγκών του λαού μας, αλλά και των δικαιωμάτων και των αναγκών των εργαζόμενων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Και κοιτάξτε, αυτές οι εξελίξεις οι οποίες θα υπάρξουν στα ΕΛΤΑ, με τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, με το πολύ πιο φθηνό εργατικό δυναμικό, θα συμπαρασύρει ακόμη περισσότερο τις απαράδεκτες συνθήκες που υπάρχουν στις εταιρείες, τις ιδιωτικές εταιρείες των ταχυμεταφορών. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, το μόνο το οποίο διασφαλίζει αυτή η τροπολογία είναι τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ευχαριστώ πολύ.